Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλησπέρα. Συνεχίζουμε αυτή τη μαραθώνια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή του ένα Channel με θέμα τα αποτελέσματα των εκλογών της κάλπης της 25ης Ιουνίου 2023 και ήδη βλέπουμε ότι σιγά σιγά σε ποσοστό ενσωμάτωσης 74,29% ανά την επικράτεια, ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας το 40,45%, 158 έδρες με την ενισχυμένη αναλογική, 40,7%. Εδώ πέρα βλέπουμε και τη διαφορά με την ενισχυμένη και την απλή αναλογική. 146 έδρες λάβανε με το σχετικό ποσοστό. Λίγο πιο κάτω, όπως βλέπετε εδώ, με την ενισχυμένη η Νέα Δημοκρατία, το πρώτο κόμμα. Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 17,84% και 47 έδρες. ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ 12,16% και 32 έδρες. Εδώ πέρα βλέπουμε επίσης, όπως σχολιάσαμε, μια σαφής πτώση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όπως βλέπουμε μια μονάδα πάνω το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. 7,53 το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, 20 έδρες, 7,23 είχε λάβει τον Μάη του 2023. Σπαρτιάτες 4,73% μέσα στην Βουλή, 13 έδρες. Πριν από λίγο ακούσαμε και τις δηλώσεις του Προέδρου, του κ. Στίγκα, ο οποίος είπε ότι ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη των Ηλία Κασιδιάρη. 4,53% Ελληνική Λύση, 12 έδρες, 4,45% είχε λάβει τον Μάη. Νίκη 3,75%, 10 έδρες, μέσα και η Πλεύση Ελευθερίας με 3,12% και 8 έδρες. Λοιπόν, προτού πάμε στις επόμενες κάρτες για τις περιφερειακές ενότητες, πάμε στη Μαρία τη Βλαμίτσου, θα συνδεθούμε τώρα. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Απόστολε, είχαμε ένα πρόβλημα με τη σύνδεση πριν. Τώρα νομίζω ότι μας βλέπετε καλά. Εμείς είμαστε εδώ στο εκλογικό περίπτερο της Νέας Δημοκρατίας και να σου πω ότι πλήθος κόσμου έχει ενσωματωθεί εδώ με τους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ακριβώς απέναντι έχουμε τον εορτασμό των ελευθεριών. Οπότε έχουμε χορούς και τραγούδια παράλληλα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν τα ακούτε αυτή την ώρα. Δίπλα μου έχω τον πρόεδρο, τον κύριο Μπάμπη Δράκο, τον πρόεδρο της ΔΕΠ, ο οποίος θα μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις. Γιατί διακόπτουμε τον κύριο Δράκο, πάμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έστειλαν μόνο ένα μήνυμα συνέχεια στη διαδρομή που χαράξαμε πριν από 4 χρόνια. Αλλά μας έδωσαν ισχυρή εντολή να προχωρήσουμε πιο γρήγορα στο δρόμο των μεγάλων αναγκών που έχει ανάγκη η πατρίδα μας. Με ηχηρό και όριμο τρόπο έκλεισαν οριστικά έναν τραυματικό κύκλο ψέματος και τοξικότητας που κράτησαν πίσω τη χώρα και δίχασαν την κοινωνία, εδραιώνοντας έτσι την εποχή της αληθινής πρόοδου. Ευχαριστώ και ευγνωμονώ τις Ελληνίδες και τους Έλληνες για την εμπιστοσύνη τους. Αυτή η απλόχερη στήριξη αυξάνει την ευθύνη να ανταποκριθούμε στις ελπίδες τους. Ενώ και εγώ προσωπικά νιώθω τώρα βαρύτερο το χρέος να υπηρετήσω την πατρίδα με όλες μου τις δυνάμεις. Ποτέ δεν υπόσχομαι θαύματα. Σας βεβαιώνω όμως ότι θα μείνω πιστός στο εθνικό μου καθήκον. Με σχέδιο, αφοσίωση και κυρίως με σκληρή δουλειά. Χωρίς να ανεχθώ καμία έπαρση και καμία αλαζονική συμπεριφορά. Είμαστε εξάλλου απέναντι στα προβλήματα και δίπλα σε όλους τους πολίτες. Όσο σημασία λοιπόν αποδίδω στην αποτελεσματικότητα της νέας διακυβέρνησης, άλλο τόσο θα πολεμήσω κάθε στάση που θα περιφρονεί την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Η στόχη μας είναι υψηλή και πρέπει να είναι υψηλή. Σε μια δεύτερη θητεία που μπορεί να μεταμορφώσει την Ελλάδα. Με δυναμικούς ρυθμούς ανάπτυξης που θα αυξήσουν τους μισθούς και θα μειώσουν τις ανισότητες. Με καλύτερη δημόσια και δωρεάν υγεία. Με ένα πιο αποτελεσματικό και ψηφιακό κράτος. Και μια ισχυρή πατρίδα στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης. Έχουμε και το σχέδιο και την εμπειρία να τα κάνουμε όλα αυτά πράξη. Από αύριο κιόλας, η νέα κυβέρνηση καλείται να αποτυπώσει σε έργο την επικράτηση των ιδεών και των πολιτικών συμπεριφορών που δικαίωσε η κάλπη. Γνωρίζω ότι οι προσδοκίες είναι μεγάλες. Γι' αυτό και θα επιδιώκω πάντα ευρύτερες συνενέσεις. Όμως ο λαός μας έδωσε μια ασφαλή πλειοψηφία
Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις, λοιπόν, θα προχωρήσουν με ταχύτητα, καθώς αυτό απαιτεί η επιλογή του ελληνικού λαού. Και θα την τιμήσω στο ακέραιο. Απευθύνομαι και σε όσους συμπολίτες μας σήμερα δεν μας ψήφισαν, αλλά και σε όσους, δυστυχώς, δεν έπραξαν το καθήκον τους, αυξάνοντας σημαντικά την αποχή σε σχέση με τις εκλογές του Μαΐου. Για να τους υποσχεθώ ακόμα μια φορά ότι θα είμαι Πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Γιατί τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα και οι πολίτες, ιδίως οι πιο αδύναμοι, πρέπει να αισθάνονται το κράτος δίπλα τους σε κάθε δυσκολία. Επιτρέψτε μου, τέλος, να κλείσω με μια πιο προσωπική αναφορά. Όταν πριν από 20 χρόνια έκανα τα πρώτα μου βήματα στην πολιτική, ποτέ δεν φανταζόμουν ότι σήμερα θα βρισκόμουν μπροστά σας να έχω αυτήν την μεγάλη τιμή, αυτήν την μεγάλη ευθύνη, εκλεγμένος για δεύτερη φορά αυτοδύναμος Πρωθυπουργός και μάλιστα με μια ισχυρή εντολή. Δούλεψα πολύ σκληρά για να φτάσω ως εδώ, προσπαθώντας συνέχεια να γίνομαι καλύτερος και να μαθαίνω από τα λάθη μου. Δεν θα τα είχα καταφέρει όμως χωρίς τους συνεργάτες μου, τους οποίους ευχαριστώ από καρδιάς. Όμως το μεγάλο ευχαριστώ το οφείλω στην οικογένειά μου, στη Μαρέβα, στη Σοφία, στον Κωνσταντίνο, στη Δάφνη. Με τον τρόπο τους με κράτησαν πάντα προσγειωμένο, ώστε να μπορώ να ακολουθώ όσο μπορώ τους στίχους του ποιητή, να ονειρεύεσαι μπορείς χωρίς να γίνεις δούλος των ονείρων και κυρίως με τα πλήθη να μιλάς και να κρατάς την αρετή σου. Σήμερα θα χαρούμε για λίγο την νίκη μας. Από αύριο πρωί όμως σηκώνουμε ξανά τα μανίκια και ξεκινάμε την προσπάθεια να χτίσουμε μαζί μια ισχυρή Ελλάδα, μια πατρίδα με περισσότερη ευημερία, με περισσότερη δικαιοσύνη για όλους. Ευχαριστώ και πάλι για τη μεγάλη τιμή. Ξημερώνει για όλους αύριο μια ακόμα καλύτερη μέρα. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν ήταν το μήνυμα του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και πλέον Πρωθυπουργού της χώρας, Κυριάκου Μητσοτάκη.